Μαλάκες, λεφτά έχετε, γυναίκες έχετε. Λέμε καμιά φορά πάνω, τι φταίξαμε και ο Θεός έφτιαξε τις γυναίκες. Αλλά σκέφτομαι, γυναίκα με σε κατέστρεψε, αλλά γυναίκες σε σώσανε. Σου το έχω πει, στις γυναίκες θα δίνεις το 5 και θα κατάς το 95. Κοιτάτε ρε γυναίκα, δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς. Ανοίγει το καπό, τι βλέπει? Μηχανές, καλώδια, μπουζί, πολλαπλασιαστές. Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά βρίσκονται σε μια τάξη που δεν μπορεί να τη συλλάβει το μυαλό της. Κάθεται λοιπόν και κλαίει και περιμένει τον άντρα. Διότι ο άντρας, ως μυαλό αναλυτικό, μπορεί και βλέπει τη λεπτομέρεια. Γιατί η γυναίκα δεν τη βλέπει τη λεπτομέρεια? Όχι, γιατί δεν την ενδιαφέρει η λεπτομέρεια. Τι δουλειά κάνουν τα πιστόνια, τα έχει γραμμένα. Εσύ έχεις δει γυναίκα να δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων? Το αυτοκίνητο για τη γυναίκα είναι να το βρει έτοιμο σε πολυτελές σαλόνι, να τη μαγεύσει το χρώμα, το στυλ, να μπει μέσα να πατήσει τον γκάζι και να φύγει στο ταξίδι. Και ο άντρας για να πάει μαζί της αυτό το ταξίδι, έκατσε και ανακάλυψε το αυτοκίνητο. Μάκη, γιατί της είπες να σηκώσει το κεφάλι της για να τη δει ο ήλιος? Διότι η γυναίκα πρέπει να τη σηκώνεις ψηλά. Από μόνη της κοιτάει χάμου, κατάλαβες? Όχι. Θέλω να σε φανωθεί ρε Χριστιανέ μου, είσαι για τέτοια εσύ? Όχι. Λοιπόν. Τι έχει δηλαδή το τραγούδι, Γιάννη? Τι έχει? Ξέρεις εσύ αν αυτό το τραγούδι επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά? Πάψε ρε που επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά. Πάψε να ρωτήσουμε τον Λάκη που είναι η δουλειά του. Λάκη, το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατό να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά? Το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατό να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά. Διότι η γυναικεία ψυχή ως φύση ευαίσθητη επηρεάζεται από τα τραγούδια ερωτικού πάθους. Όπως παραδείγματος χάρη τραγούδια του Βαλάντη. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Και μπορούν να την οδηγήσουν στην τρέλα ή να αφήσει το σύζυγο και να ακολουθήσει τον εραστή. Καλά ρε, πιάσατε τότε το τραγούδι. Ποιορχήστρα Κώστα. Κατάλαβες τι κάνει ο Θεός? Φτιάχνει τέτοια πλάσματα και μετά τα αφήνει αδέσποτα. Και δεν τον νοιάζει αν εμένα μου κόβει τα πόδια. Εγώ τι κάνω τώρα? Μας ήρθε λίγο ξαφνικά πάνω. Αλλά ώσπου να φτάσουμε στο καράβι θα την ξεχάσουμε. Εγώ δεν την ξεχνάω ρε. Ο χρόνος είναι γιατρός πάνω, έρχεται και τα σκεπάζει όλα. Τώρα πρέπει να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Να τη βγάλεις από τη σκέψη σου. Φιλιά τη σκέψη μου, όλα σου με πολλούν, αφού με αλλοντάσεις. Σε τρία πράγματα να μην έχεις εμπιστοσύνη. Στις γυναίκες, στις διαβάσεις των τρένων που φυλάσσονται και στους χάρτες. Φιλόσοφος ο Χαραλαμπόπουλος, ένας αγράμματος από την Άρτα. Έρχεται πάλι. Τι έρχεται πάνω? Η σκέψη της. Προσπαθώ να τη βγάλω από το μυαλό μου, αλλά έρχεται. Πώς έρχεται, Παναγιώτη? Τη βλέπω μπροστά μου. Με κοιτάει. Σε κοιτάει? Ναι. Εγώ τώρα γυρίζω το κεφάλι μου, έτσι. Κανονικά, εδώ πρέπει να είναι η λίμνη. Δεν βλέπω τη λίμνη. Δεν βλέπεις τη λίμνη? Ολόκληρη λίμνη. Δεν τη βλέπεις, ρε πάνω? Όχι. Τι βλέπεις? Βλέπω αυτήν. Λοιπόν, δεν πάμε πουθενά. Θα κοιμηθείς τουλάχιστον 5 ώρες. Με την κυρία Γιατρίνα θα κοιτάξω για ένα καλό ψάρι. Ένα γουλιανό ή ένα κυπρίνο. Να το κάνουμε ψητό με λαδολέμονο. Να σηκωθείς, να φας ώστε να αναλάβεις δυνάμεις. Και σούρουπο πλέον, να ξεκινήσουμε για τις οικογένειές μας. Ρωτάει ένα γεροντάκι από το Αίγιο. Κύριε Χριστάκη, τον κυνηγάνε το λαγό? Τον κυνηγάνε. Όχι Παναγιώτη, το λαγό τον περιμένεις. Εσύ κάνεις το λάθος και τον κυνηγείς. Αυτός γυρίζει γύρω-γύρω και έρχεται και κάθεται εκεί που καθόσουν. Και σε κοροϊδεύει από πάνω, γι' αυτό έχει μουστάκια. Πάνω! Άστο να χαρεί το κακόμοιρο. Βασανισμένο είναι κι αυτό. Ρε, καταλαβαίνεις τι λες. Άμα χαρεί το βασανισμένο, εμείς θα ταΐζουμε άλλα 5 στόματα. Δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό. Εδώ είδαμε και μάθαμε εμείς να σωθούμε από γυναίκα. Και θα γλιτώσει ο βλάχος. Κι αν δεν έχουν περάσει γυναίκες από τα χέρια σου πάνω. Λοιπόν. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.